Τρεις μήνες μετά την επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νησί μας, με φόντο τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το θέμα των δασικών χαρτών, τα προβλήματα παραμένουν, με αγρότες και κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Οι εξελίξεις σχετικά με τους δασικούς χάρτες βρέθηκαν στο επίκεντρο ενημερωτικής συνάντησης της ΠΕΔ Κρήτης, όπου αναδείχθηκαν οι αδυναμίες, τα σφάλματα των δασικών χαρτών και οι νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει ακόμα. Και εκείνο το οποίο συμφωνήσαμε όλοι μαζί είναι να αναδείξουμε αυτές τις αδυναμίες, να αγωνιστούμε ώστε να επικρατήσει το δίκαιο, να μην χαθεί καμιά περιουσία, να υποστηρίξουμε σαφέστατα ό,τι είναι όμως δάσος και θα πιέσουμε την κυβέρνηση, θα πιέσουμε την πολιτεία, θα πιέσουμε το κράτος, ούτως ώστε να τρέξει. Το σωστό σύνθημα είναι να διορθωθούν οι δασικοί χάρτες στη σωστή κατεύθυνση, με τον σωστό τρόπο, για να μην έχουμε μια τεράστια ταλαιπωρία και αιμορραγία και των πολιτών και των συμπολιτών μας. Και το θέμα είναι ιδιαίτερα οξυμένο στην Κρήτη και στα κεντρικά νησιά. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις που οφείλουν να γίνουν και όφυλαν να είχαν γίνει, θα έπρεπε να ενσωματωθούν και θα αφομοιωθούν σε ένα χάρτη, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να αναρτηθεί, να ξεκινήσουν οι αντιρρήσεις, να γίνει μερική κύρωση κατευθείαν και στη συνέχεια η κύρωση. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χωρίς τη μερική κύρωση βρίσκονται δέσμοι. Θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον πρωτοβουλία στο ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Δηλαδή το ότι στην Κρήτη δεν πρέπει να υπάρχει το τεκμήριο κυριότητας του ελληνικού δημοσίου όπως ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί. Τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν είναι μπροστά μας. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει. Και αυτό αφορά κυρίως θέματα που άπτονται της ιδιοκτησίας των περιοχών όπου καλούνται είτε οι Δήμοι είτε οι ιδιώτες να κάνουν τις πρόδειλες ή τις ενστάσεις τους. Ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης παρουσίασε την εισήγηση που κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου προκειμένου να ξεπεραστούν τα αγκάθια σε μια σειρά ζητημάτων με στόχο τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και της προστασίας των περιουσιών πολιτών. Δεν έχουν διορθωθεί τα λάθη, γιατί χρειάζεται να διορθωθεί η νομοθεσία για να διορθωθούν τα λάθη. Και ακόμα βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το κείμενο που καταθέσαμε στο Υπουργείο. Πολλές από τις απόψεις μας έχουν ήδη γίνει αποδεκτές. Πιστεύουμε ότι θα δοθούν γενικές λύσεις. Εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα, ο μισός κόσμος, για να πω όλη η Κρήτη και όλη η Ελλάδα, θα καταφύγουν στα δικαστήρια και θα φρακάρει όλο το σύστημα. Και οι άνθρωποι θα χαθούν περιουσίες, θα πληρωθούν άδικα λεφτά. Με τα χρονικά περιθώρια να είναι ασφιχτικά και μπροστά στο κίνδυνο να υπάρξουν μαζικές προσφυγές στη δικαιοσύνη, δήμαρχοι έκαναν σαφές ότι στην περίπτωση που δεν δρομολογηθούν λύσεις, τότε θα υπάρξει καταιγίδα αντιδράσεων. Και έχουμε φτάσει τον Ιούλιο και ερχόμαστε δηλαδή το Σεπτέμβριο. Άρα, κάνουμε ένα σημειωτόν, αν το ερμηνεύω σωστά, προς τα πίσω. Βοηθήστε, παιδιά, βοηθήστε. Έρχεται καταιγίδα. Ξεκινάει το κτηματολόγιο 30 του μηνός, ήδη ξεκίνησε και έχουν ήδη προδεσμεύσει ιδιοκτησιακά τις περιουσίες των πολιτών. Την άλλη φορά δεν θα μπορώ να συγκρατήσω τους εξαγριωμένους πολίτες. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι μελέτες για το νέο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με τα στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης να κάνουν λόγο για μια πολύ καλή χάραξη με ικανοποιητικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Να φτάσουμε σε ένα σημείο να υλοποιηθεί ένα έργο που εδώ και 30 χρόνια ακούμε ότι θα, αλλά ήρθε η ώρα και βλέπουμε ότι είμαστε πολύ κοντά. Για το ανατολικό κομμάτι έχουν σχεδόν τελειώσει όλα, σχεδόν είναι θετικές γνωμοδοτήσεις παντού, εκτός από κάποιους προβληματισμούς του Δήμου Χερσονήσου. Για το δε δυτικό κομμάτι θα γίνουν συναντήσεις και με το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, γιατί αφορά και τα δύο ΤΕΕ. Νομίζω όμως ότι στο τέλος, με τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει, θα τα καταφέρουμε. Το έργο θα παρακολουθούμε βήμα-βήμα. Διεκδικούμε και τους κάθετους, διεκδικούμε και το Σούδα Χανιά, έτσι να ολοκληρωθεί. Παράλληλα, διεκδικούμε και το νότιο οδικό άξονα και τη σύνδεσή του με το Καστέλι.